Να φέγγω προζήνη. Τραγείτε αυτό. Εκεί πέρα έχει γίνει. Γυρίστε εδώ. Είναι πολύ διαφορά. Πάμε το βρούμε. Αυτό που θα δείτε σήμερα με το ψωμί που γενικώς και από τη συνταγή που θα διαβάζω στην Αγγλία είναι ότι αυτό το ψωμί θα το φτιάξουμε με φυσικό προζήνη. Το φυσικό προζήνη μπορούμε να το φτιάξουμε και μόνοι μας, μπορούμε να το πάρουμε και από μένα, μπορούμε να το πάρουμε και μια άλλη γυναίκα, θα κάνουμε αυτό που θα πάρουμε, μόνοι μας φυσικό προζύνη. Γύρω την αλέχτη και απλώς γίνει μια φυσική δημόσια, μέσα σε 3-4 λεπτά βάζουμε αλεύρι νερό, έχω γραμμένη τη διαδικασία που χρειάζεται. Αλεύρι νερό σε ένα βάζο, που να είναι, δεν είναι πολύ σκεπτό όπως είδατε, είναι λιδαρής κάπως. Το ανακατεύουμε, το αφήνουμε 24 ώρες, ξαναπροσθέτουμε αλεύρι και νερό. Το ανακατεύουμε, το αφήνουμε άλλο 24 ώρες και κάποια από όλα τα 24 ώρες θα βγάλει φουσκάλι. Το ανάπιασμα και είναι. Τις φουσκάλες εδώ που βλέπετε, αυτό σημαίνει ότι έχει αρχίσει να κάνει φίλους. Δηλαδή μπορεί να μείνει στις 3 μέρες, έχει γνωριστεί και τέτοιο. Άμα κάνει ζέστη με καλοκαίρι μπορεί να γίνει πιο γρήγορα. Αυτές είναι οι φουσκάλες. Αφήστε, φουσκάλες. Είναι αυτό για πόσο ψωμί είναι, για πόση ποσότητα ψωμιού είναι αυτό το κοζίμα. Και αρκετή και αυτό. Για μεγάλα. Δηλαδή αυτά τα δύο ψωμιά που είχα πριν, δύο μεγάλα. Δύο δίκυλα ήταν τρίκυλα. Δεν ξέρω το βάρος, θα σας πω. Εγώ τα μετράω με το ποτήρι. Τώρα, το ανάπτυξη. Όταν κάνουμε το ψωμί μας, πάμε ανάποδα τώρα, αλλά θα τα πούμε και μετά. Θα μας δώσεις και κάποια σημείωση ή όχι? Δεν έχω φωτοκοπίες. Μπορείτε να αντιγράψετε αυτά που έχω. Το ανάπτυξη από το ψωμί κρατάμε ένα κομματάκι. Ή κάνουμε τη διαδικασία που θα δείτε με το βάζο που θα δείξω εγώ. Κρατάμε λοιπόν λίγο προζύμι. Το πόσο λίγο μπορεί να είναι τόσο λίγο. Δεν θέλουμε πολύ. Αυτό φτάνει για να ζυμώσουμε. Αυτό λοιπόν το βάζουμε με αλεύρι και νερό σε ένα μείγμα έτσι. Το αφήνουμε 8 με 12 ώρες και αυτό θα φουσκώσει και θα κάνει φουσκάλες. Και αυτό εδώ έχει φουσκάλες. Αν το δείτε από το πλάι, εγώ βλέπω εδώ πέρα κάτι τεράστιες φουσκάλες. Φουσκώνει. Αυτό ήταν μέχρι εδώ και έφτασε μέχρι επάνω. Έφτασε μέχρι την πετσέτα. Λοιπόν, οπότε εγώ αυτό χθες το βράδυ το ανάπιασα. Ανάπιασα αυτό και τα δύο βάζα που θα φέρω. Και σήμερα είναι έτοιμο να ζυμωθεί. Ας ξεκινήσουμε με τα παιδιά. Τώρα επειδή θα βάζουμε λίγο νερό, βάζω και λίγο προζύνη. Γιατί και κάνει και πολύ ζέστη. Δηλαδή αυτό με τέτοια ζέστη τώρα θα φουσκώσει πολύ γρήγορα. Είμαστε και δηλαδή κανένα δεν βλέπω να θα φουσκώσει. Συνήθως στα εργαστήρια ζυμώνουν όλοι, οπότε δεν φτάνει ποτέ το προζύμι. Θα βάλω και εγώ. Εντάξει, εγώ θέλω να πω και τα εξής. Αυτό είναι το δικό σου παιδί και αυτό είναι το δικό μου. Καλά, κάνει και αυτό. Δεν με τρώνε αφού έχω. Όχι, αυτό είναι το δικό πάρει αυτό. Εσύ έχεις πάρει το πράσινο. Ναι, αλλά το κατάλαβες και εσύ δεν το κατάλαβες και τις να βάλεις αυτό το σου βάλει. Το νεράκι ζεστό, έτσι. Χλιαρό, εντάξει, χλιαρό. Τώρα που είναι καλοκαίρι δεν χρειάζεται τόσο. Ναι, ρε, από μόνο. Θέλετε να φτάει, θέλουμε να χρειαζόμαστε. Θα ζυμώσουμε. Πάρτε από ένα κουτάλι. Όχι, όχι, αυτό θα το πάρω εγώ. Ανακατέψτε το να διαλυθεί. Το διαλύουμε λίγο τώρα, αυτό στην ουσία μπορούμε να ρίξουμε αλεύρι και να φτιάξουμε το ψωμί μα. Αλλά εγώ επειδή είμαι μανιόπη με τα μυρωδικά. Αυτό είναι το προζύμι. Λοιπόν, θα βάλουμε μυρωδικά.
Και θα σας δώσω και το ψωμί που θα δοκιμάσετε. Έχω φτιάξει το μία. Εγώ θέλω. Είναι με δυο γιόσμο θες. Γιόσμο θα το δώσω. Είσαι σίγουρος ότι θέλω να φάω γιόσμο. Στο μία την πίσω. Θέλεις. Ε. Πάντα να μην σου φτιάξει. Εγώ σαν μυρωδικά δεν συγκινεύομαι. Βάζω πάρα πολλά μυρωδικά μέσα. Ειδικά φρέσκα. Θέλει όμως προσοχή γιατί με ορισμένα είναι αποτυχία. Θέλει κάποιος εδώ πέρα να βοηθήσει να καθαρίσουμε αυτά. Δηλαδή θα μου βγάλεις εκεί πέρα τα φιλαράκια. Τι κάνω δεν πειράζει. Θα ψηθεί έτσι κάνει. Έτσι τα φιλαράκια. Εκεί και τα κουτσάζα να βγει. Κόπιτε το κουκούτσι. Τα μυρωδικά όταν λέμε μπορεί να είναι γλυκάνισος, βασιλικός, λέω και για φρέσκα τώρα. Φρέσκο μάρακο, φρέσκο... Είναι και λιγανή ωραία. Όχι, μα έχει βάλει και το ψωμί. Έχω βάλει και άλλα πράγματα. Έχω βάλει μαραθόσπορο και κόλια. Τώρα θα τα βάλω και τώρα. Ο καθένας βάζει αυτά. Εγώ φτιάχνω ένα ψωμί που είναι. Δεν είναι μόνο η γεύση, είναι και την... με όλα αυτά τα βότανα. Μπορεί να είναι και θεραπεία στο ψωμί. Όπως δηλαδή, να το φτιάχνω με τέτοιο τρόπο. Μερικές φορές ας πούμε δεν θέλω να είναι ψωμί με συντηρά. Παίρνω φαγόπυρο, το αλεύω και παίρνω το αλεύρι από το φαγόπυρο και φτιάχνω ψωμί με αλεύρι φαγόπυρο. Που το έχω φτάνει και εγώ μόνο. Λοιπόν, ο κόλιαδος πάει πάρα πολύ με το ψωμί. Εγώ θέλω αυτές τις δύο. Συναπόσπορο μπορεί να βάλει κανείς. Μπορεί να βάλει... Να σας βάλω λίγο κόλιαδο. Νερό. Ξέρω. Δεν ξέρω. Ενώ σκόρους. Παιδιά, είναι κάτι που πάει πάρα πολύ. Δεν θέλω. Θα μου κόψετε και εμένα μερικές ελιές να βάλω. Έχετε βάλει πάρα πολλές ελιές, παιδιά. Λοιπόν, το ελιόψωμο, εγώ τα φτιάχνω ελιόψωμο, βάζω και μόνο πορτοκάλι, όχι νερό. Άμα είναι εποχή που έχω και πολλά πορτοκάλια που έχει πέρα στο χωριό. Ο μαραθόσπορος... Για πάλι τις τελειώσαμε τις ελιές. Ο μαραθόσπορος είναι πάρα πολύ ωφέλιμος πόρος. Για πρυξήματα, φουσκώματα, για τη χώνεψη. Πάρα πολύ καλός για το στομάχι και το έντερο. Οπότε εγώ το χρησιμοποιώ κατά κόρον. Μαραθόσπορο είπε. Ναι. Αυτό πάλι... Από την Ευρυπίδου παίρνεις μαραθόσπορο. Μαραθόσπορο παίρνω από τη Σίδρα, από την Τραφάλκο που την παίρνω από το αλεύρι. Έχουμε, δηλαδή έχουμε... Ναι. Επειδή τους εμπιστεύομαι, παίρνω αυτά κόλια το μαραθόσπορο και γλυκάνισο, αλλά δεν βάζω γλυκάνισο. Γιατί ο μαραθόσπορο και το γλυκάνισο είναι παρόμοιο. Επίσης, όλοι θέλουν να βάλει μαύρο σουσάμι, άσπρο σουσάμι. Όχι, έτσι είναι λίγο μαύρο. Πάει και απ' έξω το σουσάμι. Όχι. Λοιπόν, λάδι, αλάτι είναι προαιρετικά. Και τα μυρωδικά, έτσι. Και το ζάχαρη. Μερικοί βάζουν ένα κουταλάκι αλάτι και ένα κουταλάκι ζάχαρη. Εγώ που τα αποφεύγω και τα δύο, δεν βάζω τίποτα. Άμα θέλω λίγο να είναι πιο προσαρμοσμένο, βάζω μερικές ελιές και μπορώ να βάλω λίγο μελάσα για ζάχαρη. Τίποτα. Και αν θέλουμε να γίνει πιο μαλακό το ψωμί, μπορούμε να βάλουμε και γάλα, έτσι. Παράδειγμα. Ναι. Με το λάδι για το καλοκαίρι που έχει. Και το λάδι είναι προαιρετικό παρόλα αυτά. Ναι, ναι. Το λάδι απλώς δεν ξέρετε πόσο εύκολο το ψωμί. Σε 3-4-5. Ναι. Άμα θέλει να κάνει από το ψωμό, που βάλετε. Μπορείτε αντί για νερό να βάλετε χυμό πορτοκάλι, να βάλετε χυμό μήλου, να βάλετε οτιδήποτε έτσι. Φρούτο, σταφιτούλες, κανελίτσα, μαστίχα, μακλέπι πάει πάρα πολύ ωραία. Κάρδαμος. Ο κάρδαμος πάει και σε αυτό το ψωμί. Κάρδαμο, αλλά θέλει προσοχή όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ με τη... Εγώ έφτιαξα πάρα πολλά ψωμιά που τα έφαγα μόνη μου, δεν τα έφαγε κανένας. Μέχρι να μάθω τις ποσότητες και τις αναλογίες. Το καλύτερο είναι να πάρετε ένα... Ευχαριστώ.
να πάρετε ένα στην αρχή κάποιες συνταγές και να τις ακολουθήσετε. Και όπου λέει μαγιά, θα βάζετε προζύμι. Δεν, ό,τι συνταγή να κάνετε που έχει μέσα μαγιά, βάζετε προζύμι. Εγώ μάλιστα φτιάχνω και κέικ με προζύμι. Γίνονται ψωμό. Σαφιδό ψωμό, να λέω. Λιχό ψωμί, ας πούμε. Γιατί γίνεται πολύ σφιχτό, δεν είναι πιάτο αφράτο που λέει αυτό. Στο σταφιδόψωμο δεν βάζεις λάδι? Α, ό,τι θες. Ας πούμε εγώ αυτό που έφτιαξα δεν έχει. Από ό,τι θα σας δώσω να δοκιμάσετε. Επίσης να πω ένα tip, το ζύμωμα. Έχω παρατηρήσει ότι όταν το κάνω σε κρύο περιβάλλον είναι σκληραίνει πάρα πολύ το ψωμί. Δεν φουσκώνει μετά. Άμα γίνει σε ζεστό περιβάλλον είναι καλύτερα. Δηλαδή το χειμώνα καλό είναι. Τώρα έβαλα, είχα βάλει ένα ποτήρι νερό και έβαλα ένα ποτήρι αλεύρι. Φύγα! Μπορείς να φτιάξεις. Είμαστε έτοιμοι? Μόνο ελιές θα κυψωμίσουμε. Ναι. Λάδι, θα βάλεις μέσα. Ναι. Ναι. Λάδι για το έξω ποτήρι. Εσύ Πέτρο θες. Θα γίνει λαδόψο. Λες, ελιολαδόψουμε. Εκεί το λάδι και η άσυλη. Ελιολαδόψουμε. Ε, πού φύγετε, πού φύγετε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για αλεύρι. Λοιπόν, νομίζω ότι με δύο... δύο αυτά αλεύρι είναι εντάξει. Θα ποιος είστε την ίδια. Παρακαλή! Καλά ρε μαμά, όλοι που είστε! Έλατε! Τι είναι αυτό το κακό, ρε παιδί μου! Όλοι σου οι φίλοι ήταν για να σε δουν αυτή τη φωνή! Τι μόνο μια κουταλιά! Μια κουταλιά! Νομίζω ότι σας έβαλα πάρα πολύ! Ναι, κουταλιά! Ανακατέψτε μου καλά και παιδιά! Με τα χέρια! Αλλά πρώτα να το ανακατέψεις καλά και δεν είναι δηλαδή. Λοιπόν, το μυστικό εδώ πέρα είναι αφού βάλει μαλλεύει τόσο ώστε μετά δεν είναι... Τώρα, εγώ αυτά με το ζεστό περιβάλλον και με αυτά τα έχω γράψει. Μετά θα τους ρίξω μια ματιά. Έχεις δίκιο γι' αυτό. Το χειμώνα, ας πούμε, θέλουμε να είναι ζεστό. Εγώ βάζω ένα αερόθερμο από δίπλα και γίνεται πολύ τρυφερό πάνω στο ζεστό. Εντάξει. Εγώ πώς γίνεται το ψωμί, δηλαδή και σκληρό να γίνει και να μην φουσκώσει και πολύ και το μελετάω κάθε πολλά φορά. Όταν πάω ταξίδι βλέπω το ψωμί θέλει λίγο, το προζύμι θέλει λίγο μέχρι να συνηθίσω και λίγο περιβάλλον. Δεν είναι από την αρχή τα ψωμιά όλα το ίδιο. Γιατί είναι ζωντανό, είναι ζωντανό. Το προζύμι έχει μέσα μικροοργανισμούς. Εγώ με το ένα χέρι μόνο, να έχουμε ένα χέρι καθαρό, να μπορούμε να δείξει το τηλέφωνο στο ναι, ναι, ναι. Το έχω μάθει, αλλά το έχω μάθει λίγο στραβά, οπότε λέω τώρα να το τελειοποιήσω. Ναι, δεν την βλέπω. Εμένα είναι έτοιμο το ψωμί. Δεν θα τα πεις να γίνει. Ναι, ναι, θέλω να πω τόση ώρα. Αυτό θα τα αφήσω ένα βράδυ. 8 ώρες, 5 ώρες. Καλοκαίρι άμα είναι, μπορούμε να τα αφήσουμε και 4 ώρες. Πολύ στο μέρος του ξέρω στον ήλιο. Και παγώνω μια πίτσα που ψήνει σαν το πρωί. Ναι, ή σήμερα το βράδυ. Thank you.